Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων, ακολουθώντας την εντολές της Ομοσπονδίας, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοτικών Υπαλλήλων, όπου κήρυξε απεργία 48 ώρες για Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Ιουνίου μετά των εκλογών, και έκανε παράσταση στο Επιτροπή Εκλογών του Δήμου, λέγοντας στην Επιτροπή ότι ο Σύλλογος απεργεί, οι υπάλληλοι απεργούν και δεν πρέπει να πιεστεί κανείς υπάλληλος να συμμετέχει σε εκλογές. Εάν όμως κάποιοι θέλουν να συμμετέχουν σε εκλογές, μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θα υποκύψουμε στη μικρή αύξηση που δώσαν 20%, δηλαδή τα 60 ευρώ, δώσαν άλλα 12 ευρώ αύξηση για την αποζημίωση την εκλογική. Που να φανταστείτε ότι ένας υπάλληλος να μεταφερθεί από τα Τρίκαλα στο Δενδροχώρι ή στο Πρίνος με το αυτοκίνητό του να πάει το πρωί και το βράδυ να γυρίσει, έχει έξοδα βενζίνης πρώτα απ' όλα, γιατί χρησιμοποιεί το δικό του αυτοκίνητο. Άρα, όσοι θέλουν, δεν συμμετέχουν στις εκλογές καλυπτόμενοι από την Ομοσπονδία, την απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία, όσοι βέβαια δεν θέλουν να συμμετέχουν στην απεργία, μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό επισημάναμε στην Επιτροπή Εκλογών. Κύριε Παλαμότη, δεύτερη φορά. Ναι, δεύτερη φορά. Ορισμένα τα είπε ο γραμματέας του Λόγου, ο Σωτήρης Χελιδόνης. Πράγματι, υλοποιώντας την απόφαση της ΠΟΕΟΤΑ, έχουμε αποχή από την εκλογική διαδικασία από χθες, από τη στιγμή μάλλον από τις 11 του μήνα μέχρι την Παρασκευή, και όπως είπε και ο συνάδελφος του Σωτήρης, υπάρχει 48 ώρα απεργία. Δεν έχουμε καλυφθεί από την εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών για το 20% που είναι σταγόνα στον ωκεανό, στα όσα παίρνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ζητάμε να πάρουμε κι εμείς, που έχουμε και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην εκλογική διαδικασία, αυτά που παίρνουν οι συνάδελφοι των άλλων φορέων. Θέλω να πω, όπως είπε και ο γραμματέας, τους συναδέλφους να απέχουν από την εκλογική διαδικασία και να υπάρχει συντριπτική, να είμαστε στη 48 απεργία συντριπτικά, να απεργούμε οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι. Φυσικά μπορούν κάποιοι που θέλουν να δουλέψουν, να δουλέψουν. Αυτό είναι απόφαση του καθενός. Θέλω να πω όμως ότι πιστεύω ότι και η Ομοσπονδία, η ΠΟΕΟΤΑ, επειδή την Πέμπτη θα πάει στο Υπουργείο, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει μια νέα εξέλιξη. Αν δεν υπάρξει μέχρι την Παρασκευή το πρωί, τότε καλούμε όλους τους συναδέλφους σε αποχή μέχρι την Παρασκευή και όλοι μαζί στη 48 ώρα απεργία, γιατί αδικούμαστε.